fast, die young, bad girls do it well. Live fast, die young, bad girls do it well. Την κάρτα αυτή τη νιώθω ως ένα βάρος, διότι θέλω να αποδείξω στον μέντορα μου που πίστευσε σε μένα ότι δικαίως βρίσκομαι εδώ, οπότε δεν θέλω να χρησιμοποιήσω την κάρτα με την πρώτη δυσκολία. Επειδή είμαι πολύ αυθόρμητη, μπορεί την κάρτα να την κάψω για πλάκα. Αν θεωρήσω πως κάποιο άτομο θα βρεθεί αδίκως στον τάκο, θα το κάνω. Εντάξει, μια χαρά, έχει λύσει τα προβλήματα της Κατερίνα. Εμείς να δούμε τι θα κάνουμε. Ακούγεται αυτό? Έχει γίνει τέλος πάντων ένας ντόρος γύρω από το όνομά μου. Προσπαθώ να το διαχειριστώ. Αν δεν μπορέσω να το διαχειριστώ, θα το μάθεις. Τους εξήγησα ότι εγώ γενικώς δεν λειτουργώ υποχθόνια και ούτε με στρατηγική. Εγώ πιστεύω πως κάποιοι ήρθαν εδώ με πολύ έπαρση. Λίγο πιο ταπεινά είναι πάντα καλύτερα. Για μένα, για τη δική μου άποψη, πιστεύω ότι δεν υπάρχει φαβορί και δεν υπάρχει outsider. Όσο πιο γρήγορα το συνειδητοποιήσουν αυτό μερικοί, τόσο καλύτερα θα περάσουμε όλοι. Όταν φτάσαμε στο τεστ δημιουργικότητας δίπλα-δίπλα με την Κατερίνα και ακούω ότι η Κατερίνα τελικά την κέρδισε, εντάξει, είναι σαν να μου παίρνει πάνω να δαγκώσει και μου το παίρνει από το στόμα. Κάποια παιδιά ίσως να το σκέφτηκαν ότι μια ερασιτέχνης ήρθε εδώ στο σπίτι μας, στην ουσία, το μαγειρικό διαγωνισμό αυτών και μας πήρε το μεγαλύτερο που έχει δοθεί δώρο στο Masterchef παγκοσμίως. Και το παίρνει μια ερασιτέχνης η οποία είναι κομμώτρια η κοπέλα. Πώς σου φάνηκε το ότι η Κατερίνα πήρε την κάρτα? Εγώ πιστεύω ότι αυτή η κάρτα είναι λίγο βάσανο. Παρ' όλα αυτά, χάρηκα πάρα πολύ που την πήρε ένα άτομο που ίσως, δεν ξέρω, μπορεί και όχι, να τη χρειαστεί λίγο περισσότερο από κάποιους άλλους λόγω του ότι είναι ερασιτέχνης. Αν ήσουν στη θέση της, θα τη χρησιμοποιούσες μόνο για την πάρτι σου που λέμε την κάρτα, ή θα μπορούσες να σώσεις και κάποιον άλλον? Στρατηγικά δεν θα σώσεις κανέναν παρά μόνο τον εαυτό σου. Δεν υπάρχουν πολλοί νικητές εδώ, είναι ένας, οπότε ο καθένας πρέπει να κοιτάξει τον εαυτό του. Άρα εσύ πώς έχεις σκεφτεί να παίξεις, συναισθηματικά ή στρατηγικά? Εγώ μπήκα στρατηγικά, αυτό που με ενδιαφέρει είναι να φτάσω όσο πιο ψηλά μπορώ. Ήδη έχω καταπιέσει ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου για να το κάνω όλο αυτό. Οπότε θα κοιτάξω τον εαυτό μου κατά πολύ. Καλά, είμαστε εδώ. Ναι. Μ' αρέσει που ξέρεις και το καλό στο προφίλ. Σαν χόμπι ασχολούμαι με το modeling, το plus size. Γι' αυτό σας είπα να αλλάξουμε λίγο. Και πολύ καλά έκανες. Φαίνομαι καλύτερα. Γιατί δεν πήγες στο next top model? Γιατί μ' αρέσει πολύ μαγειρική, φαγητό. Φαίνεται άλλωστε. Υπήρξαν κάποιοι που δεν τους άρεσε το ότι η Κατερίνα πήρε αυτή την κάρτα? Σχεδόν όλο το σπίτι. Τσινίσανε λίγο. Γιατί ο εγωισμός τους πληγώθηκε. Εγώ της είπα ότι είμαι πολύ περήφανη για εκείνη. Πώς σου φάνηκε η σημερινή δοκιμασία? Η σημερινή δοκιμασία πάρα πολύ δύσκολη. Βατερλό για κάποιους, κάποια πράγματα κάηκαν, δεν βγήκανε. Στις επόμενες θα δούμε. Ευτυχώς σε εμάς ήταν ο Ηρακλής. Πώς τα πήγε? Κάπου το έχασε, γιατί έπρεπε να μιλάει σε δύο άτομα. Να σκεφτεί ταυτόχρονα ποιους θα επιλέξει και τι θα κάνουν και αυτοί. Σε είδα στις οντισιόν, μου λες τα μπόμπικες. Ήμουν σίγουρος ότι θα μπω, έδωσα τον καλύτερο μου αυτό και πέτυχα το στόχο μου. Με την υποκριτική τι γίνεται, την έχουμε αφήσει για λίγο. Η υποκριτική είναι κάτι που δεν αφήνεις ποτέ, είναι κάτι που δουλεύεις. Πόσο πολύ προσέχεις την εμφάνισή σου? Δεν είναι θέμα προσέχω την εμφάνισή μου, απλά μου αρέσει. Με χαρακτηρίζει, γιατί το φοράω εδώ και 2-3 χρόνια και μου αρέσει όταν βγαίνω με γυαλιά. Τα φοράω για γιόλο. Αυτό έχει μοιοπία? Αυτό έχει λίγο μοιοπία, ναι. Γιατί σήμερα που ήμουν αρχηγός ειδικά ήθελα να βλέπω ξεκάθαρα τι κάνουν οι συμπαίκτες μου. Από τη στιγμή που με αφισβήτησαν ότι νόμιζαν ότι ήρθα για χαβαλέ και εγώ ήξερα ακριβώς γιατί είχα έρθει. Με πόρωσε πολύ περισσότερο. Δύσκολο πρώτο δοκιμασία ομαδική και αρχηγός. Δεν λέω, ήταν λίγο στα βαθιά κατευθείαν, αλλά έχω γεννηθεί γι' αυτό, έτσι νιώθω. Ηρακλή, πρώτη ομαδική δοκιμασία και είσαι αρχηγός. Το περίμενες? Δεν το περίμενα καθόλου ότι θα είμαι αρχηγός από την πρώτη ομαδική δοκιμασία. Έπεσα λίγο από τα σύννεφα. Σαν άνθρωπος και από ό,τι έχω παραξενήσει στο παιχνίδι, δεν είμαι απόλυτα προσεκτικός. Τα έχω κάνει λίγο αφταρμά μέσα. Γενικά, όχι, δεν κάνω τέτοιες γκάφες, δεν είναι το ατού μου. Τώρα εδώ πέρα, λίγο με το άγχος, λίγο με αυτά το κακό το μάτι που λέμε, το κακό το μάτι, αυτό με έφαγε.